Γεια σας παιδές, σήμερα βρισκόμαστε στα κεντρικά των The Speakers με το φίλο μου Αποστόλη Κουμαρίνο που είναι και ο ιδρυτής των The Speakers για μια διαφορετική προπόνηση. Και σήμερα αντί για το σώμα μας θα εξασκήσουμε το μυαλό μας. Let's go! Σήμερα λοιπόν θα δούμε από κοντά μια διαφορετική προπόνηση, μια προπόνηση πνεύματος και μυαλού και θα μπούμε στη θέση ενός δημόσιου ομιλητή πώς προπονείται και προετοιμάζεται για μια δημόσια ομιλία. Για να δούμε, προπονείται καθόλου. Αν χάσω, έχουμε και ένα γυράκι στο τέλος, έτσι. Αν χάσω αυτά τα παιχνίδια, πρέπει κάπως να μας ξελασπώσω. Νομίζω δεν πρέπει να χάσω. Λοιπόν, θα κάνουμε τα εξής. Θα χρησιμοποιήσουμε γλωσσοθέτες για να δούμε σε πόσο καλό σημείο είναι η άρθρωσή μας. Για να μπορέσουμε πριν από μια ομιλία να αισθανόμαστε ακόμα πιο άνετα και να επικοινωνούμε καλύτερα τις λέξεις, να τις εκφέρουμε καλύτερα. Για να δούμε. Επίσης, να τονίσουμε ότι εδώ ο φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος Αποστόλης, όταν μου βάζει κάποιο challenge, μου έχει βάλει και challenge στην πραγματικότητα. Μου είχε πει να κάνω μια ομιλία μπροστά σε κόσμο, κάτι πολύ δύσκολο. Το έκανα εν τέλει, γιατί άμα μου λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι ή κάνε αυτό, προσπάθησε, πάντα λέω ναι. Μου αρέσουν οι καινούριες προκλήσεις και μπορώ να πω ότι ενώ δεν είμαι δημόσιος ομιλητής, προφανώς, ήταν κάτι που σε εισαγωγικά με είχε αγχώσει, ήθελε προετοιμασία, είχα προετοιμαστεί και είναι κάτι, παιδιά, αρκετά δύσκολο. Λοιπόν, άλλαξα μπλούζα γιατί συνήθως όταν θέλω να κάνω ομιλίες και να νιώσω πιο καλά, βάζω το t-shirt των The Speakers, όπως και ο Γιάννης βάζει εκεί την ειδική του εμφάνιση για να παίξει στους αγώνες. Καράσκερμα. Οπότε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το application ονομάζεται King of Math και έχει να κάνει με πρόσθεση. Απλές μαθηματικές πράξεις, όπου συγκεκριμένη φάση η πράξη που θα κάνουμε είναι η πρόσθεση, οκ. Okay? Τέλεια. 10 πράξεις, όποιος το κάνει πιο γρήγορα κερδίζει τους πρώτους πόντους, δεν ξέρω. Whatever. Ξεκινάω εγώ, πάμε. Εγώ πιστεύω ότι τα ξέρει απ' έξω. Άργησε και όλες εδώ. Τα ίδια έβαλε με πριν. Το είχαμε τσεκάρει πριν, τα ίδια έχει βάλει. Ακριβώς τα ίδια. Μπορείς να μην μου μιλάς βέβαια για να απαντάω ακόμα πιο γρήγορα, ε. Γιατί με καθυστερείς όσο μιλάς. Ναι, αλλά άμα βάζει τα ίδια σύντομα. Α! Έλα! Με καθυστερείς, ε. Δεν παίζει αυτό. 12. Λοιπόν, 84-137. Έλα, πλησιάζει το ρεκόρ μου. Για να δούμε. Πάμε. Το ρεκόρ, στο ίδιο πράγμα. Δυνατός, δυνατός. Έλα, έλα, καλός, καλός, καλός. 82-089. Καλός, καλός. Ωραία. Τι λογιστές ήμασταν κάποτε. Κάτσε. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει εξασκήσει την προσοχή σου, τη συγκέντρωσή σου. Okay. Οπότε εδώ έχει ένας μήνος πουλιών, το οποίο πετούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εσύ πρέπει να συγκεντρωθείς και να επιλέξεις την κατεύθυνση που κινείται το μεσαίο. Φύγαμε. Lost in Migration ονομάζεται. Και παίζεις εσύ πρώτος. Παίζω εγώ πρώτος. Ωραία. Φύγαμε. 45 δεύτερα. Α! Α! Πλάκα έχει. 17.800 points. Η τρίτη καλύτερη μου επίδοση, ε. Και με λάθος κιόλας. Wow, 49 σωστά. Φύγαμε. Ω, το πας καλά, ρε. Ελπίζει να χάσω. Πολύ καλά. Α! 16.500. Και εσύ? Εγώ 17.800. Πώς έγινε αυτό, αφού πιο πολλά σωστά έκανα. Δεν έκανα λάθος. Έκανε 46 σωστά εσύ. Έκανα λιγότερα, ναι. Αλλά το πήγαινα πιο αργά. Ναι. Δεν έκανα λάθος όμως. Όχι, το πήγες πολύ καλά. Θα χωθούμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ωραία, πες πως κάτι τύχει στον δρόμο και άλλος δεν παίρνει από λόγια. Τι κάνεις. Θα χωθούμε. Με παίρνει τηλέφωνο. Όχι. Δεν με παίρνει, και τι κάνεις. Θα πάω να σκάσω μπουνιά. Γιατί, αφού δεν είναι σωστό. Λες αφού δεν παίρνει από λόγια. Ναι, δεν παίρνει από λόγια, αλλά εσύ τι θα κάνεις. Θα υποκύψεις εκεί. Θα γίνεις ίδιος με τον άλλον. Όχι, δεν θα γίνω ίδιος με τον άλλον. Θα γίνω καλύτερο, θα τους σκάσω δύο. Πάντως δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Ισχύει. Γιατί έχεις πάρει τις ορθίες. Όχι. Γι' αυτό. Αλλά και να πήγαινα θα το απέφευγα όμως. Ναι, εντάξει, προφανώς και εγώ θα το απέφευγα, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τους γλωσσοδέτες. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι μια άσκηση για να μπορέσει κάποιος να νιώσει καλύτερα με τη στοματική του κοιλότητα, να μπορεί να έχει καλύτερη προφορά, να μπορεί να εκφέρει πλήρως όλες τις συλλαβές των λέξεων και να μπορεί να ακούγεται με αυτόν τον τρόπο
καλύτερα στην άλλη πλευρά, οπότε να έχει μεγαλύτερη επίδραση. Πολλές φορές κόβουμε φθόγκους ή κάποιες συλλαβές μέσα στις λέξεις, τις λέμε πιο χαμηλόφωνα. Δεν φτάνει, δεν μιλάμε πολύ καθαρά, με αποτέλεσμα να είμαστε λιγότερο επιδραστικοί. Αυτό γίνεται συνήθως γιατί φοβόμαστε να μην μπερδευτούμε. Όχι, αυτό συμβαίνει διότι δεν κατανοούμε πολλές φορές πού πρέπει να ρίξουμε τον τονισμό, πού πρέπει να δώσουμε έμφαση μέσα σε μία λέξη, ένα, δύο. Όταν λέξεις είναι πιο μεγάλες, είναι πολυσύλλαβες. Είναι δύσκολο για εμάς. Οπότε κοιτάζουμε γρήγορα να τις ξεμπερδέψουμε. Μπράβο. Okay. Τώρα διαλέξαμε κάποιους γλωσσοδέτες και θα δούμε ποιος θα τους πει πιο καθαρά και πιο γρήγορα. Πάμε. Πίτα σπανακόπιτα, σπανακολαδόπιτα. Πίτα σπανακόπιτα, σπανακολαδόπιτα. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχυφακή. Γιατί παπαφακή έφαγε παχυφακή. Καλώς. Είπε τα μισά εδώ μεταξύ. Τα μισά είπα, ναι, ναι, ναι. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιαφακή. Γιατί παπαπαχή έφαγε παχιαφακή. Yes! Νερό λινάρι, νερό λίναρο, νερό καθαρολίναρο. Καθαρά το είπα. Λοιπόν, νερό λινάρι, νερό λίναρο, νερό καθαρολίναρο. Το νίκησα αυτό. Δεν νομίζω. Η σικιά μας η διπλή, η διπλογυριστή κάνει τα σίκα τα διπλά τα διπλογυριστά. Πάει ο σκύλος ο διπλός ο διπλογυριστός να φάει τα σίκα τα διπλά τα διπλογυριστά. Εντάξει, αργά το είπε, με ξέρει πάρα πολύ εύκολα, θα μπορούσε να το πάει πολύ πιο γρήγορα. Η σικιά μας η διπλή, η διπλογυριστή κάνει τα σίκα τα διπλά τα διπλογυριστά. Πάει ο σκύλος ο διπλός ο διπλογυριστός να φάει τα σίκα τα διπλά τα διπλογυριστά. Έκανε λάθος ο φίλος. Γρήγορα, αλλά λάθος. Έχω μια μυγδαλιά που κάνει μύγδαλα, τσίγδαλα, μυγδαλο, τσιγδαλοδίγδαλα. Έχω μια μυγδαλιά που κάνει μύγδαλα, τσίγδαλα, μυγδαλο, τσιγαλο, τσιγαλο, τσίγδα. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Μυγδαλο, τσιγαλο, τσίγδα. Έχω μια μυγδαλιά που κάνει μύγδαλα, τσίγδαλα, μυγδαλο, τσιγαλο, τσίγδα. Γεια σα. Δεν μετράει. Τι είναι αυτό τώρα, καινούριο τύπο. Τι κανονισμοί είναι αυτοί. Προπονήθηκα. Τι κανονισμοί είναι αυτοί. Λοιπόν, κάποτε πιτσιρικάς δούλευα στο μοναστηράκι. Και όταν ήμουν φοιτητής. Και την πρώτη χρονιά που δούλευα ήμουν ακράχτης. Δεν ξέρω για όποιους θυμούνται στο μοναστηράκι. Να σου πω, έλα να πάρεις παντελόνι, ξέρεις, έλα να κάνεις το ένα και το άλλο. Και είχα βγάλει ένα γλωσσοδέτη. Για να πω όλα τα ρούχα μαζί, παπούτσια, παντελόνια, μπουφάν. Έλεγα πάπουτσο παντελόνι, μπλούζο μπουφάνο και μπουφάνο μπλούζο παντελόνι, πάπουτσο. Τσέχω. Αυτό το κομμάτι με τους αριθμούς που κάναμε πριν είναι πάρα πολλές ασκήσεις. Δεν είναι μόνο μαθηματικές ασκήσεις. Mm-hmm. Είναι να βρεις πόσες μπάλες βρίσκονται, ποια είναι το οπτικό σου πεδίο, να μετρήσεις γρήγορα, okay. Ή να προτεραιοποιήσεις κάτι άλλο. Okay. Αυτό γενικότερα με βοηθάει μέσα σε μία ομιλία όταν μπορεί να θέλω εκείνη την ώρα να βάλω κάτι μέσα στην ομιλία. Πέρα από αυτά το οποίο έχω προετοιμάσει. Κάτι το οποίο θα νιώσω, κάτι το οποίο θα δω από το κοινό. Κάτι έξτρα που μπορεί να σου βγει εκεί. Okay. Για να μπορώ να το κάνω αυτό εκείνη τη στιγμή, χρειάζομαι όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου μου. Περισσότερη διάφορα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δίνει καλύτερη οπτική, ας πούμε, όλο αυτό μπορεί να σου δώσει. Είναι και θέμα οπτικής. Είναι και θέμα οπτικής, γιατί μπορεί να ανακαλέσεις πράγματα τα οποία μπορεί να μην θυμάσαι. Γενικότερα, όσο εξασκείς το μυαλό σου, εξασκείς τη μνήμη σου, εξασκείς αρκετές δεξιότητες. Οπότε, γενικότερα, μέσα σε μια ομιλία που είναι όλα πάρα πολύ πιεσμένα, να πεις κάτι μέσα στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο, με τις σωστές λέξεις, χρειάζεσαι όσο το δυνατόν περισσότερο νοητική και σωματική διάβγεια. Οπότε, όσο περισσότερο εξασκώ το μυαλό με λέξεις, με μαθηματικές ασκήσεις, που μπορεί αυτό που κάναμε πριν να το κάνω επί μία ώρα, γενικότερα φαίνεται ότι το μυαλό μου βρίσκεται περισσότερο σε γρήγορση. Mm-hmm. Άρα μπορώ να βρω ευκολότερα μία λέξη. Ευκολότερα να αναπτύξω ένα συλλογισμό ή ένα επιχείρημα ή να θυμηθώ κάποια. Να μην χαθείς. Μπράβο. Ναι. Ό,τι είναι το junk food για το σώμα, το σκρολάρισμα για το μυαλό. Οπότε γενικότερα, όσο περισσότερο αφήνουμε το μυαλό μας να καταπέσει με σκρολαρίσματα, με social media, με όλα αυτά, απ' την άλλη κάτι χρειάζεται για να το ενισχύσεις. Είναι σαν να πας να παίξεις ένα αγώνα και να μην είσαι. Να μην έχεις δυνατό σωστά. Πέρα από αυτό όμως, αυτό το οποίο κάνω. Κάνω απαραίτητα διαλογισμό. Και ο διαλογισμός δεν είναι απλώς κλείνω τα μάτια μου και. Ο διαλογισμός είναι η τέχνη του να ελέγχεις το μυαλό σου. Διαλογισμός διαφορετικός από τον οραματισμό. Πολύ σωστά. Έτσι κι αλλιώς πριν από τους αγώνες σου, εσύ κάνεις τον οραματισμό. Ακριβώς. Και έχουμε μιλήσει κιόλας αρκετές φορές για αυτό το κομμάτι. Ο οραματισμός είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να είναι πριν τον αγώνα, πριν την ομιλία. Μπορεί να είναι 6 μήνες πριν, 5 μήνες πριν. Επί της ουσίας αυτό το οποίο μας βοηθάει, ο οραματισμός τι είναι. Δηλαδή, εμείς όταν υπογράψαμε, συμφωνήσαμε με τον Ρόμπιν Σάρμα, που ήρθε και μίλησε 14 Γενάρη, εγώ ξεκίνησα να οραματίζομαι πώς θα βγει η δική μου ομιλία εκείνη την ημέρα. Με αποτέλεσμα, όταν έκανα τελικά την ομιλία, δεν είχα κανένα άγχος. Ήταν λες και ήμουν στο σπίτι μου, ας πούμε. Μπράβο. Οπότε είναι και αυτό που κάνεις και εσύ και είναι και αυτό που βλέπουμε ότι κάνουν τεράστιοι αθλητές σε όλο το χώρο. Ο Μάικλ Φέλπς έχει μιλήσει πολύ έντονα γι' αυτό. Πάρα πολλά βίντεο στο YouTube. Που λέει ότι έπεφτε και κολυμπούσε με γυαλάκια τα οποία ήταν σκοτεινά που δεν έβλεπε και οραματιζόταν την πισίνα, το διάδρομο. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι πάρα πολύ μεγάλοι αθλητές
ασκούν, εξασκούν τον οραματισμό για να είναι περισσότερο έτοιμοι σε οτιδήποτε του συμβεί μέσα σε, έναν, σε οποιοδήποτε αγώνα έχουν. Οτιδήποτε. Αλλά σημασία έχει από την αρχή να ξεκινήσουμε με ένα χαμηλό επίπεδο στρες για να βγει ακόμα καλύτερη η ομιλία. Οπότε λοιπόν ο διαλογισμός βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, να ηρεμήσουμε και να συγκεντρωθούμε σε αυτό το οποίο θέλουμε να καταφέρουμε ή στο κύριο μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα σε μία ομιλία. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε ο κλαδόν. Μπορείς να κάτσεις κατευθείαν ο κλαδόν και να σηκωθείς. Νομίζω πως όχι. Δείχνει. Δείχνει, ξέρω ότι δείχνει, αλλά νομίζω δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, το αριστερό μας πρέπει να πάει κάπου εδώ. Και αυτό, τώρα δεν βολεύουν τα παντελόνια, αλλά. Ναι. Αυτό πρέπει να πάει από πάνω εδώ κανονικά. Ναι, okay. Οπότε, εδώ η λογική μας είναι να βάλουμε εδώ από κάτω ένα μαξιλάρι κάτι να μπορούμε να σταθούμε. Να μην ξεχάσουμε εδώ τα χέρια μας να ενώνονται, εδώ οι αντίχειρες. Και τα μάτια μας να κλείνουν κατά 45 μοίρες, να μην είναι τελώς κλειστά. Και αυτό το οποίο μας δίδαξε ο δάσκαλός μας είναι ότι στο ζαζέν δεν θες να καθαρίσεις το μυαλό σου. Θέλεις απλώς να μην απαντήσεις στις σκέψεις που έρχονται. Δηλαδή, να έρθουν όποιες σκέψεις έχεις, δεν ξέρω, και απλώς να τις αφήσεις να φύγουν. Να μην απαντάς, να μην τοποθετείς. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να του έρθει μια σκέψη και να πει: Α, πρέπει να πάω μετά για προπόνηση, πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει... Αν σου έρθει η σκέψη ότι βιαζόμαστε τώρα και πρέπει να πας για προπόνηση, να την αφήσεις να φύγει, να μην πεις πώς θα φτάσω για προπόνηση ή οτιδήποτε. Πάμε. Ηρεμία. Five minutes later. Ωραίο. Τέλος. Ωραίο, αλλά δεν... αυτό ήταν. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι ένας άνθρωπος που πιστεύει. Πηγαίνει στο Άγιο Όρος συχνά και τα λοιπά. Ναι. Σωστά. Ναι. Γιατί να κάνουμε, λέω εγώ τώρα, μην πάρεις από την άλλη, γιατί να κάνουμε διαλογισμό και να μην κάνουμε την προσευχή μας. Γιατί... Όποια και προσευχή, ναι, να προσευχηθείς οτιδήποτε, όχι την κλασική προσευχή. Πολύ σωστά. Γιατί στην προσευχή, ναι, συνήθως, οι άνθρωποι ζητούν πράγματα. Μπορείς να κάνεις προσευχή και να μην ζητήσεις. Να πεις ευχαριστώ που. Σίγουρα. Ξέρεις, σίγουρα. Που ισχύει. Ναι, 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 ναι. Τουλάχιστον με τη θρησκεία τη δική μας, έτσι. Ναι. Οι περισσότερες όμως προσευχές, άμα παρατηρήσεις, άμα ακούσεις, ή αρκετές τέλος πάντων, ναι, είναι κάτι το οποίο κάποιος ζητάει κάτι να συμβεί. Mm-hmm. Στο κομμάτι αυτό τώρα εδώ, αφενός δεν έχει μέσα το λεκτικό κομμάτι, οπότε δεν έχει λέξεις, αλλά η λογική είναι ότι δεν ζητάω κάτι, απλώς αυτό που είπες. Ναι. Νιώθω ευγνωμοσύνη ή νιώθω πληρότητα. Ναι. Πάντως το ένα δεν αντικαθιστά. Καθαρίζω το μυαλό μου, οτιδήποτε. Ναι, αλλά το ένα δεν αντικαθιστά το άλλο. Okay. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που διαλογίζεται ότι δεν πρέπει να προσεύχεται. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι άλλο. Υπάρχει ένα υπέροχο απόφθεγμα, αλλά λέει κανονικά, λέει ένας άνθρωπος πρέπει να κάνει διαλογισμό 20 λεπτά την ημέρα. Εκτός αν έχει πάρα πολλές δουλειές και είναι πολύ άσχολος, οπότε εκεί πρέπει να κάνει μία ώρα την ημέρα. Ακόμα πιο πολύ. Αυτό δεν το λέει και ο κανόνας 20-20-20, τα 20 λεπτά δεν είναι. Ναι, του Ρόμπιν Σάρμα. Ναι. Εκεί λέει 20 λεπτά. Διαβασμένος, βλέπεις. Δυνατός, ναι. 5 a.m. Ναι, ναι. Εκεί λέει 20 λεπτά γυμναστική το πρωί, 20 λεπτά χρόνο για να προετοιμαστείς για την ημέρα, να βάλεις κάτω αυτά τα οποία θέλεις να καταφέρεις. Και 20 λεπτά είτε διαλογισμός είτε εκμάθηση. Κάτι καινούριο. Να δυσκολέψει τέλος πάντων το μυαλό σου. Θέλω να το βάλω και εγώ το meditate, με το διαλογισμό ή γενικότερα τη συγκέντρωση. Ακόμα και τον οραματισμό τον κάνω πολλές φορές, αλλά πολλές φορές το αφήνω. Δυστυχώς. Είναι κάτι που λέω, θα το κάνω την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα και θα πιέζω τον εαυτό μου. Είναι δύσκολο για όλους μας. Ναι, ναι. Και γενικότερα. Μου φαίνεται βαρετό σωστό, αυτό σωστό, να μπω στη διαδικασία, ναι, να το συνηθίσω. Και γενικότερα έχουμε μάθει να είμαστε συνέχεια σε κίνηση και σε θόρυβο. Ναι. Ενώ αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Με τα χρόνια όμως την έχουμε χάσει. Ναι. Και έχουμε μάθει να κινούμε συνέχεια, να μιλάμε συνέχεια και τελικά να είμαστε σε ησυχία μόνο όταν κοιμόμαστε. Ενώ βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά ή στα προηγούμενα χρόνια είχαν αυτή την αρμονία και την ηρεμία. Δεν χρειαζόντουσαν συνέχεια να επικοινωνούν ή να μιλάνε ή να φωνάζουν. Εσύ. Πέρναγαν χρόνο σε ηρεμία, ανεξαρτήτως αν διαλογιζόντουσαν. Κάνοντας τις εργασίες στο χωράφι. Κοιτάξαμε τη φύση. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Οπότε πλέον αυτό βλέπουμε ότι δεν το έχουμε, ιδίως σε μεγαλοπόλεις όλο τον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ηρεμία, για την πνευματική ηρεμία ενός ανθρώπου, για τη συγκέντρωση. Αλλάζουν πάρα πολλά όταν ένας άνθρωπος περνάει χρόνο μέσα στην ημέρα σε αυτό. Δεν είναι ανάγκη να κάνει κάποιος ούτε 20 ούτε 40 λεπτά. Αρκούν να ξεκινήσει. Ένα-δύο. Ναι, πώς θα το πω. Είναι σαν να, κάποιος, να πει σε κάποιον: κάνε κοιλιακούς, θα του πει. Ναι. Ότι τρεις είναι λίγοι, κάνε, ξεκίνα και πόσο θα φτάσει. Ναι. Πόσο από ψάψει παίρνει. Νομίζω ότι μπορώ να φτάσω τα 30. Τα 30. Ναι. Λένε ότι όποιοι μπορούν να κάνουν 40 με τη μία έχουν λιγότερες πιθανότητες να πάθουν κάποια καρδιακή νόσο. Πόσα πρέπει τώρα, 40. Όσο πιο πολλά μπορεί, για να δούμε. Και με νικάει. Να σε νικήσω δεν παίζει, αλλά. Ναι. Ένα, δύο, τρία. 4, 5, για να με κουρέσει κιόλας που θα μιλάω. 7, 8, 9, 10. Το έχεις βάλει και το βαρύδι με το 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Όπως λέγαμε και στο στρατό, σας περιμένουμε. Πάμε, δύο, τρία, τέσσερα. 40. 5, ωραίος. Ναι. Πολύ καλός. Με δυσκόλεψε αυτό λίγο. Ωραίο. Είναι για μυαλού, ήθελες. Είχα φάει κιόλας. Είχες να κάνεις καιρό. Ναι. Και έχω φάει, γίγαντες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι βλέπουμε ότι ποτέ δεν μετράει κάποιος να γυμνάζει μόνο το σώμα του ή μόνο το μυαλό του ή μόνο την ψυχή του. Χρειάζεται ένας συνδυασμός για να καταφέρουμε να έχουμε διάβγεια σε όλους αυτούς τους τομείς, να επικοινωνούμε, να τοποθετούμαστε καλύτερα. Και να γινόμαστε και καλύτεροι σε όποιο στον τομέα μας, όποιος τομέας και είναι αυτός, πρέπει να εξασκούμε και τα υπόλοιπα παιδεία. Είμαι και από τους αθλητές που το υποστηρίζουν πάρα πολύ αυτό, παρόλο που είμαι μαχητής fighter. Πιστεύω ότι πρέπει να διαβάζουμε, πρέπει να εξασκούμε πνεύμα, ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι και να αποδίδουμε καλύτερα στη δουλειά μας. Αυτό το οποίο πάντως βλέπουμε ότι ισχύει είναι ότι δεν αρκεί κάποιος να εξασκείται και να αναπτύσσει μόνο το κομμάτι στο οποίο καταπιάνεται. Σίγουρα. Και να μένουμε μαθητές. Αυτό ανήκει σαν έκφραση στον ιδρυτή του τζούντο, Τζιγκόρο Κάνο. Ναι, ισχύει. Ο οποίος είχε πει ότι όταν πεθάνω θέλω να με θάψετε με την άσπρη μου ζώνη. Όταν ξεκίνησα με τους speakers, το Γιάννης ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που πήρα τηλέφωνο το 2018. Πήρε τηλέφωνο τότε. Ναι. Και μου λέει, τι είναι αυτό, μου λέει, τι είναι αυτό, εξήγησέ μου τι είναι όλο αυτό το οποίο πας να κάνεις. Η λογική πια ήταν ότι από τη στιγμή που μιλάμε για δημόσια ομιλία και μιλάμε για ένα άτομο το οποίο θα βγει να μιλήσει μπροστά σε κόσμο και πρέπει να συντάξει το μυαλό του και τα σχετικά, πρέπει καλείται, έτσι όπως το προσεγγίζω εγώ, να νιώθει καλά με το σώμα του. Να έχει μια επίσης σωματική ευεξία και διάβγεια πέρα από την νοητική. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε. Ο Γιάννης ξεκίνησε να είναι ambassador της ομάδας μας. Ένα άτομο το οποίο πρεσβεύει πόσο σημαντικό είναι το να είναι υγιές το σώμα μας. Οπότε εκεί ήθελα να συνδυάσω το να έχουμε και το νου αλλά και το σώμα μας κάτω από υγιείς συνθήκες και με μια υγιή προσέγγιση. Οπότε ο Γιάννης ήταν το κατάλληλο άτομο τότε. Ωραία, για να έχουμε μια υγιή προσέγγιση. Από εδώ τι λες. Λες, ξεφεύγεις. Τι κάνω εδώ πέρα για να ξεφύγω. Κάτι με τον αγκώνα μου. Με το δεξί. Ποιο είναι το καλό χέρι. Το δεξί. Χτυπά λίγο τον αγκώνα μου. Εδώ. Όχι τον άλλον. Εδώ. Σ' αφήνω. Ταπ. Παραδόθηκες. Όχι ρε φίλε. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις αυτή την περίπτωση. Μην βλέπετε αυτά που δείχνει. Αυτή είναι η καλύτερη. Ωραίο. Και έτσι με βγάζεις. Ωραίο. Και εγώ περίμενα να μου δείξει κάτι άλλο. Το public speaking και το fighting είναι σίγουρα δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Συνδέονται όμως μεταξύ τους. Πριν όμως καταλήξω εκεί, ήθελα να πω πως το fighting γνωρίζουμε όλοι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά επειδή έχω δοκιμάσει και το public speaking, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και θεωρείται μία από τις ενέργειες που προκαλεί στον κόσμο έντονο στρες. Αν όχι η πρώτη, δεν ξέρω. Ναι. Θα λέω σωστά σε αυτό. Φαίνεται ότι στην Ήπειρο της Αμερικής, σαν φόβος, είναι πιο πάνω από τον φόβο για τον ίδιο το θάνατο. Είναι απίστευτο, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, πραγματικά. Τη φορά που είχα βγει εδώ με τους εσπίγες πάνω στο event να μιλήσουμε, πραγματικά πολύ αγχωμένο. Σκεφτόμουν μέσα στα καμαρίνια, τα οποία τα έλεγα αποδυτήρια. Σκεφτόμουν, ξέρεις, θα βγω είσοδος. Δηλαδή, σκεφτόμουν πραγματικά αγώνα, χωρίς το άγχος, ξέρεις, τι θα γίνει στον αγώνα. Πάντως, να σου πω ότι και εγώ φοβάμαι πάρα πολλές φορές και τώρα και έχω και άγχος και τώρα. Απλώς έχω μάθει να το διαχειρίζομαι. Άγχος απόδοσης πιο πολύ. Ναι. Και αν θα αποδώσω με τον τρόπο που θέλω. Okay. Για το οποίο έχεις προπονηθεί και έχεις προετοιμαστεί. Ακριβώς. Οπότε, ίσως αυτό να είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, μεταξύ fighting και public speaking, βλέπουμε ότι κάποιος άνθρωπος πάλι θέλει να αποδώσει, δεν ξέρει τελικά τι θα του συμβεί. Δεν έχει κάποιον αντίπαλο απέναντί του, βέβαια. Αλλά αντίπαλος πάλι εκεί, όπως λέμε πολλές φορές και με τον Γιάννη, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Και βέβαια, ακριβώς εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί ακόμα χειρότερα, δεν ξέρω αν ακόμα χειρότερα. Απλώς όταν είσαι έναν αντίπαλο, μπορεί να πέσει έναν πολύ καλύτερο αντίπαλο από σένα. Δεν ξέρω. Ναι, στο μπορεί. Public speaking το παίρνεις, το σηκώνεις όλο πάνω σου. Οπότε και στο fighting το σηκώνεις όλο πάνω σου τέλος της ημέρας. Απλώς στο public speaking θέλω να πω ότι μπορεί να πας, να είναι όλα τέλεια, να σε περιμένουν όλοι και η απόδοσή σου να φτάσει στον πάτο. Και να μην και έχεις το κοινό που θέλεις, δεν τον έχεις αντίπαλό σου, έτσι όπως το είδα και εγώ, αλλά θέλεις να το κατακτήσεις, θέλεις να το κερδίσεις. Να έχεις μια ζεστασιά με το κοινό. Ακριβώς. Και όσο το βλέπεις ότι αυτό πετυχαίνει σε μια ομιλία. Νιώθεις πιο καλά. Νιώθεις, ανεβαίνεις ναι, και ναι. εσύ. Είναι συνήθως βέβαια το κοινό είναι με τον ομιλητή. Συνήθως. Ναι. Θέλει δηλαδή ο ομιλητής να τα πάει καλά. Ναι. Εκτός αν είναι αγενής ή αν πει κάτι περίεργο ή παράξενο. Απλώς στο public speaking δεν έχουμε όλο αυτό να διαχειριστούμε που εγώ ας πούμε δεν θα τολμούσα ποτέ να μπω σε ένα ring, σε ένα κλουβί σαν και σένα, πώς να το πω. Ενώ εσύ έχεις κάνει από την άλλη public speaking. Του βάλω ένα challenge. Το επόμενο challenge να παίξουμε λίγο συζήτσου, ένα κάτι.
χρειάζεται. Όταν σε βλέπω, ξέρεις, έχω το ίδιο άγχος κι εγώ, αλλά αλλιώς να είσαι στον καναπέ σου και αλλιώς να μπει κάποιος. Τα βλέπεις και εγώ, όταν βλέπω και από τον καναπέ, ωραία. Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι το fighting. Εντάξει, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι να μπαίνεις μέσα σε ένα κλουβί. Ο καθένας θεωρώ ότι έχει το δικό του κομμάτι δυσκολίας, αλλά βλέπουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις κάποιος καλείται να προετοιμαστεί πάρα πολύ και στο τέλος ημέρας να ξεπεράσει τον εαυτό του. Και βλέπουμε και πολλούς fighters πλέον να εξασκούνται στη δημόσια ομιλία. Βλέπουμε πολλά podcast, βλέπουμε πολλές ομιλίες, δηλαδή βλέπουμε, παρατηρώ έτσι και σε ξένες χώρες, καλούν fighters γνωστούς, καλούς ή οτιδήποτε να εξιστορήσουν το παρελθόν τους, τι τους έκανε να γίνουν πρωταθλητές, τι τους έκανε να ανέβουν, τι εμπόδια ξεπέρασαν και γιατί παλεύουν ακόμα, γιατί μάχονται. Οπότε κάποιος για να τα πει όλα αυτά πρέπει να εξασκήσει τη δημόσια ομιλία, σαφώς. Και πού αλλού, εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα στους The Speakers. Παίζεις αγώνα, νικάς και έχεις μετά το μικρόφωνο και σε ρωτάνε γράμματα. Αυτό, εκείνη τη στιγμή βγαίνουν, τα σκέφτεσαι, πώς είναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές πάνω σε αυτή την ερώτηση σκέφτομαι πριν από κάθε αγώνα τι θα πω. Μετά από τη νίκη μου, σίγουρα σκέφτομαι πάντα ότι τη νίκη. Οπότε πάντα έχω κάτι έτοιμο να πω. Είναι απίστευτο, ενώ δεν ετοιμάζομαι για δημόσια ομιλία. Στην ουσία, προετοιμάζομαι και για αυτή τη μικρή ερώτηση που θα μου κάνουν. Να τα πω σωστά και ωραία. Και νομίζω στον πρώτο τελευταίο σου αγώνα, This is real, Ιωάννης. Εκεί ήμουνα προετοιμασμένος. Αυτό λοιπόν ονομάζεται αυθόρμητη ομιλία, αν είναι να μιλήσουμε με δικούς μας όρους. Η οποία είναι και πιο δύσκολη ομιλία. Είναι και πιο δύσκολη ομιλία. Είναι το κομμάτι το οποίο αγαπάω πάρα πολύ. Διότι εκεί δεν έχει να ξεφύγει, δεν είναι κάτι προετοιμασμένο. Είναι εσύ, το μυαλό σου, οι σκέψεις σου, οι ιδέες σου και το κοινό, το ακροατήριο. Το περισσότερο μέσα στην ημέρα κατά 99% κάνουμε αυθόρμητες ομιλίες. Για να γίνει όμως μια αυθόρμητη ομιλία επιδραστική, πρέπει κάποιος να έχει την οξυδέρκεια, να έχει σκεφτεί ένα πλάνο πώς θα το αναπτύξει. Και βέβαια εκείνη την ώρα να έχει και αυτή την έμπνευση. Οπότε νομίζω εκείνη την ημέρα πήγε πολύ καλά. Πήγε καλά. Αφού νικήσαμε όλα, όλα καλά τα λες. Αν νικήσαμε καλά τα λες. Από να τα πετάξω. Εδώ. Πολύ κοντά δεν είμαι εδώ, ρε. Καλό. Αρχικά να πω κάτι μου αρέσει εδώ στο ορμητήριο των The Speakers. Καταρχάς, πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας για να μπούμε στον προπονητικό αγωνιστικό χώρο. Σωστό. Και φυσικά το βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι fans του αθλήματος. Μέχρι την επόμενη φορά, keep speaking, keep punching. Θέλω να κλείσουμε μία ερώτηση εδώ προς το φίλο μου τον Αποστόλη, που είναι και μία δική τους έτσι ατάκα. Βασιλιάδες ή πιόνια? Βασιλιάδες forever. Like, subscribe στο κανάλι μας για τα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους.